Ένα πολύ ηχηρό χειροκρότημα με την συμπλήρωση του ενός λεπτού συγγύησης μνήμη του Γεωργίου Διακάκη. Διατέλεσε πρόεδρος του ΑΟ Χανιά στα τέλη της δεκαετίας του 70, όταν η ομάδα των Χανίων αγωνιζόταν στην δεύτερη τη τάξη κατηγορία. Πρώτο σφύριγμα από τον Ανδρέα Παπά, πρώτη κατοχή για την Νίκη Βόλου. Μεγάλη παλιά για τον Μαραγκουδάκη στην πλάτη του Ρεπετσά. Μαραγκουδάκης με το δεξί το πλασέ ανεμικό. Εύκολη δουλειά για τον Αποστολίδη. Αυτή είναι με την συμπλήρωση 10 λεπτών. Γίνεται διαθέσιμος ο Μαραγκουδάκης. Ο Γκούμας καθυστερεί και παίζει τελικά για τον Πάγκαλο. Αυτός με το κεφάλι για τον Μαραγκουδάκη. Ένα μακρινό πλασέ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή με το δεξί. Και πάλι δεν κατάφερε να δώσει δύναμη στην μπάλα ώστε να προβληματίσει τον Αποστολίδη. Μέσα στις φάσεις πάντως ο Μάρκος Μαραγκουδάκης. Από τον Μαραγκουδάκη. Αυτόν ψάχνει ο Πάγκαλος. Την μπάλα θα περάσει για καλό και για κακό, μην έχοντας εικόνα του τι συμβαίνει στην πλάτη του. Είναι ο Σοηλέδης αυτός που παραχωρεί το κόρνερ. Όπως βλέπετε, το τι ακριβώς συνέβη στην προηγούμενη φάση. Σε κάθε παιχνίδι δίνουμε τα πάντα για να πάρουμε την νίκη. Πιστεύω σήμερα δεν ήμασταν όπως και σε άλλα παιχνίδια τυχεροί. Με μια φάση ο αντίπαλος πήρε το παιχνίδι. Πάλι το κορμί του ο Τζιόρας, έσπασε για τον Ανιέτε, το σούτ με το δεξί, περνάει η μπάλα, 1-0 είναι η Νίκη Βόλου. Στο 44ο λεπτό, ποιος άλλος, ο Ανιέτε είναι αυτός που βάζει τους φιλοξενούμενους μπροστά στο σκορ. Δόθηκε ουσιαστικά να αγωνιστεί ως κεντρικός επιθετικός στο προηγούμενο παιχνίδι. Στη φυσική του θέση, λέγαμε και νωρίτερα, μια φάση του αρκεί. Να τη φάση. Όχι το πιο δυνατό σουτ που έχουμε δει, αλλά με χειρουργική ακρίβεια η μπάλα στο δεξί δοκάρι του Θεοδωρόπουλου και στα δίχτυα του. Πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη για μας και για την προσπάθειά μας να ανέβουμε στην Α' Εθνική. Έχουμε πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια μπροστά μας. Σίγουρα κάναμε ένα πολύ μεγάλο βήμα, αλλά έχουμε και συνέχεια. Είμαστε μια ομάδα που τα δίνουμε όλα μέσα στο γήπεδο και παντού μπορούμε να πάρουμε βαθμούς. Και αυτό κάνουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου και να αφιερώσουμε αυτή τη μεγάλη νίκη στον Αλέξη, το παιδί το οποίο έχασε τη ζωή του που ήταν 21 χρονών, άδικα. Να αφιερώσουμε τη νίκη σε αυτόν και θέλουμε να μας λέει από ψηλά και να είναι χαρούμενος για την ομάδα του. Σουλίδης για τον Ζουλιώτη. Πέρασε από τον Γκούμα. Πάσα είναι καλή για τον Τζιόρα. Κατεβάζει με το δεξί, γυρίζει στον Ανιέτε, το πλάσε ψηλά. Χαμένη ευκαιρία στο 54 για τον Ανιέτε. Εμείς πρέπει να έχουμε ψηλά το κεφάλι. Έχουμε τρία παιχνίδια μπροστά μας που μαθηματικά δεν έχει κριθεί τίποτα. Ακόμα και για την τρίτη θέση που οδηγεί στα μπαράς. Οπότε συνεχίζουμε τη δουλειά. Κοιτάμε ψηλά, θα προσπαθήσουμε να εμψυχώσουμε αυτά τα παιδιά για να έχουμε καλύτερη συνέχεια. Μια μεγάλη νίκη για μας που μας επιτρέπει να κρατάμε την τύχη στα χέρια μας. Σπουδαία νίκη για τη συνέχεια. Δεν είναι τίποτα εύκολο. Με 20 βαθμούς δεν βγήκε κανείς. Πρέπει να μην κάνουμε λάθος και να διεκδικήσουμε και το εκτός έδρας παιχνίδι. Εδώ βλέπουμε σφαδάζει τώρα στο χορτάρι, κόκκινη κάρτα στον Μπουντόπουλο από τον Παπά. Στο 83. Μπουντόπουλος δεν το πιστεύει, μπήκε ως αλλαγή στο παιχνίδι, αλλά δεν θα το ολοκληρώσει. Στον Μπιτσάκο.
Η κίνηση που κάνει, έχω την εντύπωση, με το δεξί του χέρι. Στο πρώτο μήχρονο ήσασταν αρκετά καλοί. Στο δεύτερο, η αλήθεια είναι ότι προσπαθήσατε, αλλά η αποβολή έπαιξε το ρόλο της. Είναι αλήθεια αυτό. Όταν δέχεσαι μια αποβολή σε ένα τέτοιο παιχνίδι, τόσο κρίσιμο, σίγουρα σε επηρεάζει. Εμείς τα δώσαμε όλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ξέραμε πόσο σημαντικό ήταν αυτό το παιχνίδι για εμάς, πόσο σημαντική ήταν η βαθμή για τη συνέχεια. Ωστόσο, έχουμε ακόμα παιχνίδια μπροστά μας και πρέπει, οφείλουμε να τα παλέψουμε μέχρι τελευταία αγωνιστική. Πότσι. Για Μαραγκουδάκη και Λουκίνα. Κεφαλιά από τον Μαραγκουδάκη, καταπληκτική επέμβαση του Αποστολίδη. Στο 89 έχει όμως υψωμένη τη σημαία ο βοηθός. Εδώ ο Ηλέδης λίγο έλειψε να δημιουργήσει για τους γηπεδούχους. Κίτρινη κάρτα, δεύτερη κόκκινη στον Ανιέτο, όσο εμείς βλέπουμε το replay της εκτέλεσης του φάουλ από τον Βασιλόγιαννη. Άδοξα ολοκληρώνεται το παιχνίδι για τον σκόρερ της νίκης Βόλου, για τον σκόρερ του μοναδικού γκολ του μάτς. Βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο διαμαρτύρεται ο Ανιέτε στον Παπά. Μια μεγάλη νίκη σήμερα απέναντι σε μια ομάδα πολύ αθλητική, πολύ ενθουσιασμό. Είχε ψυχολογία μετά τα τελευταία αποτελέσματα, αλλά σήμερα κάναμε με κατάθεση ψυχής και θέλω να αφιερώσω τη νίκη σε ένα παιδί που έφυγε πρόωρα από κοντά μας, ένα φίλαδο της ομάδας, μόλις 21 χρονών, τον Άλεξ. Και αυτό είναι σαν ελάχιστο φόρο τιμής, αυτή η νίκη για αυτό το παλικάρι. Ελπίζω κι εμείς να του δώσαμε λίγο χαρά σήμερα από εκεί πάνω ψηλά που μας έβλεπε.